It was at this moment that he knew he fucked up. Moment την μπάλα, με ένα μεσημέρι δεν μπορώ να πιω ένα ουζάκι! Ένα ουζάκι ρε! Ένα ουζάκι δεν θα πιω! Και μου το σπάς το μπουκάλι και το ποτήρι! Είμαστε το Football Stories και αυτό είναι το Μουντιάλ της Αλάνας. Μαζί θα δούμε κάποιες από τις πιο ιδιαίτερες και ενδιαφέρουσες παραλλαγές του ποδοσφαίρου από όλο τον πλανήτη. Το Crab Football ή αλλιώς ποδόσφαιρο καβουριών, υποθέτω, είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παραλλαγή του ποδοσφαίρου. Είναι μια μορφή ποδοσφαίρου η οποία είναι λιγότερο ανταγωνιστική από το κανονικό ποδόσφαιρο. Και αυτό γιατί αφορά κυρίως παιδιά στο σχολείο τα οποία θέλουν να διασκεδάσουν, όχι να ανταγωνιστούν το ένα το άλλο. Έχει σαν στόχο στο επίπεδο της φυσικής αγωγής να συντονίσει λίγο καλύτερα τον κορμό. Οπότε παίζεται σε πάρα πολλά σχολεία στον κόσμο, κυρίως στην Αγγλία, στην Αυστραλία, στην Αμερική. Ο λόγος που λέγεται crab football είναι επειδή αντί να τρέχεις και να κυνηγάς την μπάλα όπως κάνεις στο κανονικό ποδόσφαιρο, είσαι στο πάτωμα, στο έδαφος και κάθεσαι με τα τέσσερα, αλανάσκελα, δηλαδή σαν κάβουρας ή υποθέτω σαν το κοριτσάκι από τον εξοργιστή που θα ήταν πάρα πολύ καλό σε αυτό το παιχνίδι. Κυνηγάς μια μπάλα, μπορεί να είναι μια κανονική μπάλα ποδοσφαίρου ή μπορεί να είναι μια μεγάλη φουσκωμένη μπάλα, να είναι λίγο πιο εύκολη δηλαδή, και προσπαθείς να βάλεις γκολ ή μια ομάδα στην άλλη. Στο δικό μας παιχνίδι τώρα, εμείς χωριστήκαμε 2-2, εγώ με τον Γιώργο και ο Θοδωρής με τον Δημήτρη. Και προφανώς βάλαμε και το στοιχείο του ανταγωνισμού, το οποίο δεν μπορούμε να μην έχουμε μεταξύ μας. Ο Δημήτρης έδειξε πάρα πολύ μεγάλη ροπή στο crab football. Ο κύριος Καβούρης, όπως το μονάζαμε στο γήπεδο, ή Καβουροκράτορ, μας έβαλε 2 γκολ τα οποία ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω πώς τα έβαλε. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό ονομάζεται Καβουροκρατορία. Ο Γιώργος. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορεί να πανταγωνιστεί. Έβαλα 2 γκολ τα οποία είμαι σίγουρος ότι θα κοπούνε στο μοντάζ. Και. Οκ, το περίμενα αυτό. Το περίμενα. Είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι νομίζεις. Και μπορεί να γελάς τώρα που βλέπεις αυτό το βίντεο, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο να παίξεις crab football από ό,τι να το σχολιάσεις στο YouTube. Διότι πονάνε οι ώμοι, πονάνε οι παλάμες, πονάνε οι καρποί, αν είσαι ο Θοδωρής. Σήμερα το πρωί σηκώθηκα να βάλω ένα ποτήρι νερό. Και ο Θοδωρής ήταν τόσο ενθουσιασμένος από το crab football που το είδα κυριολεκτικά στα 4 να είναι στο ταβάνι. Η δική μου πρόταση, εάν θέλετε να παίξετε crab football, είναι να το παίξετε σε μια παραλία. Διότι με ακούγεται πολύ πιο ήπιο, με τη θάλασσα, με την άμμο, να πιείς και ένα ουζάκι μετά, να σου βγει η μέρα GG. Εγώ το είχα πει, θυμάσαι την πρώτη φορά. Δεν κάνει ο Κριστιάνο για τον Ολυμπιακό. Βασιλή! Τώρα έλεγα στα παιδιά, δεν κάνει ο Κριστιάνο για τον Ολυμπιακό. Μεγάλωσε.